Συνάδελφοι, καλησπέρα. Εκ μέρους του Πειραιατικού Συνδικάτου Ενέργειας συμμετέχουμε σήμερα στην σημερινή κινητοποίηση. Ο κλάδος μας, ένας από τους πιο κερδοφόρους στη χώρα μας, αυτή την περίοδο μετρά αμέτρητα θανατηφόρα ατυχήματα, ειδικά στον χώρο της ΔΕΗ, που μόνο τον τελευταίο χρόνο είχαμε 8 συναδέλφους νεκρούς. Ένας κλάδος που τα κέρδη τους τον τελευταίο χρόνο έχουν γιγαντωθεί με την εργολαβοποίηση, την εντατικοποίηση, την εργασία να αυξάνεται και τα δικαιώματα των εργαζομένων όλων να συρρυκνώνονται. Αυτά σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που τα τελευταία χρόνια έχει φέρει απελευθέρωση με πιο φθηνά εργατικά χέρια και περισσότερα προνόμια στους εργοδότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια περιοχή όπως στη Δυτική Αττική, στην Ελευσίνα, που υπάρχουν δηληστήρια, υπάρχουν καταστάσεις, λαχπηγεία, υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο, τα κέντρα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου υποστελεχωμένα με 9 επιθεωρητές δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για πάνω από 120.000 εργαζόμενους που δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία. Και όλα αυτά εν καιρό πανδημίας, που ενώ η κυβέρνηση ρίχνει την ατομική ευθύνη, έκλεισε και το νοσοκομείο του Θριασίου για να το κάνει μία γνώση και οι εργάτες να μην έχουν πού να πάνε σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Θεωρούμε εγκληματική την ευθύνη της κυβέρνησης και των εργοδοτών που με πρόσχημα ότι πρέπει να αυξήσουν τα κέρδη τους, οι εργάτες πρέπει να μένουν απροστάτευτοι. Σε αυτή την κατεύθυνση, σαν σωματείο και σαν σωματεία στην περιοχή του Θριασίου όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πάρθουν μέτρα και από την κυβέρνηση και από τους εργοδότες για την προστασία των εργαζομένων. Συνεχίσουμε και καλή δύναμη.